Αναστάσιος Λαβρέτζος, επιχειρηματικός και τραπεζικός σύμβουλος, ερευνητής, συγγραφέας, ειδικός για το μεταναστευτικό και το δημογραφικό και φίλος, χρόνια μιλάμε γι' αυτό. Καλησπέρα, Τάσο. Καλησπέρα, Λαβρό. Λοιπόν, υπάρχουν δύο ωραία στιγμιότυπα να τα πω, μια και το προανέφερα, τις τελευταίες ημέρες, όπου σκάφος του λιμενικού καταδιώκει διακινητή μεταναστών στο Αιγαίο, περνά στα τουρκικά χωρικά ύδατα, τον καταδιώκουν οι Έλληνες λιμενικοί. Φτάνουν μέχρι τα τουρκικά παράλια, του παίρνουν και το φουσκωτό και φεύγουν. Δύο φορές έγινε αυτό. Και οι Τούρκοι είχαν διάφορα άρθρα ότι οι Έλληνες μέσα στη μύτη μας έρχονται στα παράλια μας κλπ. Εδώ βέβαια τους διέφυγε ότι αυτός ο οποίος ήρθε από τα παράλια τους ήταν διακινητής και το λιμενικό στην καταδίωξη επάνω για να τον πιάσει πέρασε στον τουρκικό θαλάσσιο χώρο. Του πήραν και το φουσκωτό και γύρισαν οι Έλληνες λιμενικοί. Αλλά θέλω να σου πω ότι αυτό το πράγμα τώρα έχει γίνει και λίγο αστείο, έτσι. Το να μιλάς με την Τουρκία να συμφωνήσει, υποτίθεται, για περιορισμό της διακίνησης και η Τουρκία να είναι αυτός ο οποίος κατευθύνει όλη την ιστορία. Λοιπόν, Λάμπρο, αναφορικά με αυτό που λες, μου δίνεις έτσι το έναυσμα να πω κάτι που είδα, ας πούμε, πρόσφατα σε μία έκθεση. Δεν είναι καινούργια, είναι το 22, αλλά είναι τώρα στα χέρια μου. Του Υπουργείου Εσωτερικών της Κύπρου, που έχει ένα πολύ ενδιαφέρον διάγραμμα, το οποίο εμείς το ξέρουμε, το έχουμε συζητήσει και άλλες φορές, γιατί τα στοιχεία αυτά μας τα έχει δώσει και η Frontex. Είναι λοιπόν πολύ ενδιαφέρον ότι επίσημα η Κυπριακή Δημοκρατία μας λέει και αναλύει ότι οι ροές που καταφθάνουν, για παράδειγμα, στην Κύπρο, έρχονται από υποσαχάριες χώρες της Αφρικής, φτάνουν στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, εμείς το έχουμε πει πολλές φορές αυτό, πολλές, και εν συνεχεία προωθούνται στα κατεχόμενα, όπου εκεί με διάφορα τεχνάσματα έχουν βρει ένα τέχνασμα φοιτητική βίζα που εκδίδουν κάποια δίθεν κολέγια που πάνε στα κατεχόμενα. Με κάποιο τέχνασμα, του διοχετεύουν και ζητάνε άσυλο στην ελεύθερη Κύπρο. Αυτό τώρα θα μπορούσε να είναι και ανέκδοτο, αλλά έχει και δραματική διάσταση, γι' αυτό δεν το θεωρούμε ανέκδοτο. Συγγνώμη, μισό να το οπτικοποιήσουμε εντός εισαγωγικών. Από χώρες υποσαχάρης Αφρικής πηγαίνουν με αεροπλάνο στην Κωνσταντινούπολη, από εκεί στα κατεχόμενα βαπτίζονται φοιτητές και μετά ζητάνε άσυλο στην Κύπρο. Ακριβώς. Μάλιστα, πολύ ωραία. Μιλάμε λοιπόν, γιατί η Τουρκία έχει απλώς το μακρύ της χέρι και στην Αφρική και ειδικά στη Σομαλία, όπως έχουμε πει πολλές φορές. Σωστά. Μιλάμε λοιπόν, ουσιαστικά εκμεταλλεύονται ορισμένα νομικά τερτύπια και την δίθεν έτσι, προσήλωση που πρέπει να έχουμε σε ένα νομικό πλαίσιο του 1951 που η Τουρκία δεν το έχει υπογράψει. Η Τουρκία δεν έχει υπογράψει το σύμφωνο για το προσφυγικό, ας πούμε. Χρησιμοποιούν λοιπόν αυτό το εργαλείο για να κάνουν κανονικά έναν παράνομο επικισμό, αλλοιώνουν τον πληθυσμό του ελεύθερου τμήματος της Κύπρου. Μη μας διαφεύγει, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εδώ θα πω ότι με επίσημα στοιχεία, τη σημασία αυτό, το 2022 η Κύπρος είχε μακράν, σε αναλογία πληθυσμού, μακράν το μεγαλύτερο αριθμό αιτήσεων ασύλου. Δηλαδή είχε ανά εκατομμύριο κάτι λιγότερο από 24.000 αιτήσεις, την ίδια ώρα που ο μέσος όρος της Ευρώπης ήταν 1.973. Και πληροφοριακά λέω 12πλάσιο, 12 φορές παραπάνω. 12 φορές ακριβώς, 12 φορές πάνω. Λοιπόν, ήταν η εποχή που ο Κύπριος Πρόεδρος, ο Νίκος Χριστοδουλίδης, είχε πει ότι θα αναγκαστεί να κηρύξει το νησί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης αν συνεχιστεί η πίεση η μεταναστευτική. Λοιπόν, εδώ θέλω να σημειώσω ότι υπάρχουν και καλές ειδήσεις. Δηλαδή φαίνεται ότι έχουν το βάρος της ανάγκης, ας πούμε, γιατί η Κύπρος είναι ένας μικρός χώρος, δεν μπορεί να δεχτεί μαζικές ροές. Αλλά εδώ ξαναλέω, βλέπουμε την κοροϊδία. Βλέπουμε από μια μεριά μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία, ας πούμε, υποκρίνεται. Μιλάμε για ένα νησί το οποίο είναι κατεχόμενο. Έρχονται από το πουθενά, γιατί αυτοί έρχονται από μια παράνομη χώρα και ζητάνε άσυλο στην ελεύθερη Κύπρο, τους οποίους έχει φέρει με τα αεροπλάνα η Τουρκία. Αυτή βεβαίως, και εδώ είναι όλη η υποκρισία και η κοροϊδία, αν θέλεις. Στην Τουρκία φτάσανε με κάποια βίζα, φτάσανε με κάποια χαρτιά. Δεν πήγανε στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, έτσι. Στη συνέχεια βέβαια λένε ότι δεν έχουν χαρτιά ή ότι έχουν πάρει φοιτητικές βίζες. Λοιπόν, εδώ να πούμε ότι υπάρχει μια αντίδραση από μεριάς Κύπρου που ίσως μας δείχνει και εμάς λίγο το δρόμο, αν θέλεις, ότι υπάρχει μια βελτίωση στο πρόβλημα. Δηλαδή, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν ανακοινωθεί, πρώτον έχουμε μια σημαντική μείωση των αφίξεων. Δηλαδή, ενώ το 2023 είχαμε περίπου 11.000 αφίξεις, κυρίως από τη Συρία, παράνομων μεταναστών, στο περίπου 7 μήνο μέχρι 18 Σεπτεμβρίου.
έχουμε περίπου τους μισούς, δηλαδή γύρω στις 5.000 αφίξεις. Άρα λοιπόν, ένα το κρατούμενο, έχουμε μείωση των αφίξεων. Γιατί έχουν εφαρμόσει κάποια αντικίνητρα. Δηλαδή αρχίζει και δεν είναι τόσο ελκυστική η προοπτική αυτή. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχουν αυξημένες επιστροφές. Δηλαδή μέχρι τώρα, στους μήνες του 2024, έχουν επιστραφεί 7.500 παράνομοι μετανάστες, από τους οποίους το Κυπριακό κράτος, η Κυπριακή Δημοκρατία, απέλασε τους 1.800, ενώ οι υπόλοιποι 5.650 αναχώρησαν εθελοντικά. Ενδιαφέρον αυτό, έτσι, το ότι αποχώρησαν εθελοντικά. Προφανώς δεν έχω δει τις λεπτομέρειες, αλλά. Δεν είναι ελκυστικό το πακέτο. Κόψαν τις παροχές. Κάτι άλλο. Δεν προφανώς, αυτό είναι το βασικό. Και εδώ, αυτό το συμπέρασμα πρέπει να βγάλουμε για να μην εμπλακούμε στους αριθμούς. Ναι. Είναι ότι πρώτον, όποιος θέλει να λύσει το πρόβλημα, το λύνει. Βέβαια. Δεν μπορεί να επικαλείται νομικά τερτύπια. Γιατί πάλι μπορεί και αυτός να βρει τα δικά του νομικά τερτύπια και με τελείως σύνομο ή νομότυπο, αν θέλεις, τρόπο, το αντιμετωπίζει το πρόβλημα. Αρκεί να μην έχει ένα πλαίσιο διαχείρισης, που δεν είναι διαχείριση, αλλά είναι ένα πλαίσιο πρόσκλησης των μεταναστευτικών όρων. Όταν δίνεις επιδόματα, όταν έχεις ανοιχτά σύνορα και όταν δίνεις άσυλο 50%, γιατί νομίζεις ότι αυτοί που πήραν άσυλο θα πάνε στη Γερμανία, άλλη κουτοπονηριά αυτή. Πάμε να δούμε και αυτό. Μετά αυτά έρχονται μπούμεραγκ. Λοιπόν, πάμε στο μπούμεραγκ. Εδώ να πούμε ότι η χορήγηση, η έγκριση ετοιμάτων ασύλου είναι πολύ υψηλό, πολύ υψηλή, έτσι, το ποσοστό εγκρίσεων είναι πολύ υψηλό, 50%, πάρα πολύ, αν σκεφτεί κανείς τους δεκάδες χιλιάδες που καταθέτουν κάθε χρόνο. Μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Πάμε να δούμε τώρα την κουτοπονηριά. Η κουτοπονηριά είναι ότι δεν πειράζει, θα τους δώσουμε άσυλο, θα φύγουν από την Ελλάδα, θα πάνε Γερμανία και θα ξεμπλέξουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα πώς μπλέξαμε. Λοιπόν, οι Γερμανοί και γενικά οι Δυτικοί δεν είναι για αυτοί οι κουτί, ξέρουν τις δουλειές που γίνονται και αυτό μετά σου γυρίζει μπούμεραγκ προφανώς. Λοιπόν, με στοιχεία που εγώ διάβασα πρόσφατα στη Welt, στο αγγλόφωνο κομμάτι, όπως περίπτωση, έχει γίνει μια ανάλυση και έχουν ήδη εντοπίσει έναν αριθμό από 85.000 ετούντες άσυλο στη Γερμανία, οι οποίοι έχουν αναγνωριστεί με το καθεστώς του πρόσφυγα στην Ελλάδα. Και έχουν έρθει τα προηγούμενα χρόνια, έχουν πάει στη Γερμανία. 85.000 έχουν χορηγήσει. 85.000 έχουν αναγνωριστεί. Από αυτούς που έχουμε χορηγήσει, να το ξαναπούμε για να γίνει κατανοητό. Ναι. Έχουμε χορηγήσει μεταξύ άλλων σε 85.000 οι οποίοι πήγαν στη Γερμανία, όχι συνολικά. 85.000 είναι μόνο αυτοί στους οποίους χορηγήσαμε άσυλο και πήγαν στη Γερμανία. Από το 2020 είναι αυτός ο αριθμός. Α, μόνο. Δηλαδή τα τελευταία περίπου 4 χρόνια. Φαντάζομαι πόσο. Συγγνώμη, 85.000. Μόνο αυτοί που πήγαν στη Γερμανία με ελληνικό άσυλο, ελληνική χορήγηση ασύλου, φαντάζομαι πόσο είναι το σύνολο, έτσι. Δηλαδή, ναι, το σύνολο πόσο... περίπου το έχουμε, όχι περίπου, το έχουμε από στοιχεία που έχει δημοσιευμένα, τα είχα ανακοινώσει και τα είχα προβάλει και στα άρθρα που έγραψα πρόσφατα. Ναι. Επί κυβερνήσεως Νέα Δημοκρατίας, χωρίς να υπολογίζουμε το 2019, που άλλαξε η κυβέρνηση, ναι, έχουμε 105.000 περιπτώσεις που έχει αποδοθεί άσυλο. Έχει δοθεί θετική απάντηση. Λοιπόν. Το θέμα είναι ότι αυτοί μετά σε πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί εδώ θεωρούμε ότι έτσι θα γίνεται το πρόβλημα, πηγαίνουν στη Γερμανία. Οι επιλογές που έχουν γενικά, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, είναι δύο. Ή θα πάνε ή φεύγουν, το έχουμε πει και άλλη φορά, ή φεύγουν αυτοί που δεν έχουν πάρει άσυλο, που θεωρούνται παράτυποι ή παράνομοι μετανάστες, και πάνε εκεί και όταν τους πιάνουν, μας τους γυρίζουν λόγω Δουβλίνου πίσω. Αυτή είναι μια κατηγορία. Και οι άλλοι, όταν έχουν πάρει άσυλο, δεν σημαίνει ότι μπορούν να πάνε να κατασταθούν στη Γερμανία. Έχουν δικαίωμα 90 ημερών να μετακινηθούν εντός της ζώνης Σέγγεν, αλλά πρέπει να υποβάλουν αίτηση και στην άλλη χώρα που πάνε. Οι Γερμανοί λοιπόν λένε ότι εμείς αυτές τις περιπτώσεις δεν θα τις εγκρίνουμε και προφανώς εδώ ανοίγει η συζήτηση. Για επιστροφή. Δεν ξέρουμε πώς θα καταλήξει, ότι θα μας κάνουν, αρχίσουν να μας κάνουν επιστροφές. Δεν μου άρεσε η απάντηση, να το πω, από ελληνικής πλευράς, ενώ από πλευράς ελληνικής κυβέρνησης, διότι όταν έγινε γνωστό το θέμα ότι οι Γερμανοί προτίθενται να μας επιστρέψουν μαζικά πίσω δεκάδες χιλιάδες, η απάντηση ήταν δεν πρόκειται να δεχτούμε μαζικές επιστροφές. Τι σημαίνει αυτό, θα τους δεχτούμε σε δόσεις, ας πούμε ένα τσάρτερ την ημέρα? Όντως υποκρύπτει, είναι μια δήλωση που μπορεί να διαβαστεί και με άλλο τρόπο. Υποκρύπτει, επειδή πρόσφατα, τέλη Ιουλίου, είχαμε δύο πτήσεις τσάρτερ, οι οποίες τις μάθαμε από ξένες πηγές, δηλαδή ξένες ιστοσελίδες το έγραψαν. Δεν είδαμε αυτή την είδηση να τρέχει στα ελληνικά μέσα. Με δύο πτήσεις τσάρτερ μας επέστρεψαν μετανάστες από τη Γερμανία και νομίζω ότι αυτό θα το ξανακάνουν
Και ίσως η προσδοκία τους είναι ότι δεν θα περνάει στη δημοσιότητα, δεν θα γίνεται πολύ έντονα. Ότι θα έρχονται στα μουλοχτά, ας πούμε, 100-150 τη μέρα με τσάρτερ κλπ. Λοιπόν, εδώ νομίζω πρέπει ξεκάθαρα να πούμε ότι όπως στην Κύπρο το πήραν λίγο απόφαση, επειδή εκεί είναι και μικρό το μέρος, έτσι και εδώ πρέπει να καταλάβουμε ότι προέχει το εθνικό συμφέρον. Δεν είναι δυνατόν τον πληθυσμό της Ελλάδας να τον διαλέξει η Τουρκία και οι λαθροδιακινητές. Ούτε είναι δυνατόν το πολιτικό σύστημα της χώρας να μην σκέφτεται αυτά τα μεγάλα θέματα επειδή φοβάται μηδέν τυχόν και δεν είναι αρεστός στις Βρυξέλλες. Οι οποίες Βρυξέλλες βεβαίως κάνουν μια αφιψηλού πολιτική ανοιχτών συνόρων. Αλλά στην πραγματικότητα τα πράγματα διαχειρίζονται όπως τους συμφέρουν, ειδικά οι Γερμανοί. Γιατί το λέω αυτό, γιατί εδώ υπάρχουν και παράπονα. Αυτό έχει ενδιαφέρον να το δούμε. Ότι είναι μια παρενέργεια των ανοιχτών συνόρων. Υπάρχουν παράπονα κυρίως από τη μεριά της Πολωνίας και από άλλες χώρες βεβαίως. Ότι το κλείσιμο των συνόρων από τη Γερμανία καθιστά εξαιρετικά τη λειτουργική της Σέγγεν πλέον. Γιατί ένα πολύ μεγάλο ποσοστό διακίνησης και προορισμό είχαν τη Γερμανία από αυτούς που περνάνε τα σύνορα. Είναι λοιπόν σαφές ότι τα ανοιχτά εξωτερικά σύνορα οθούν τις ισχυρές χώρες όπως τη Γερμανία σε κλείσιμο των εσωτερικών συνόρων της Ένωσης και ουσιαστικά καταργούν τη Σέγγεν, που είναι αν θέλεις μια ενδιαφέρουσα κατάκτηση, δηλαδή η ελευθερία κίνησης των Ευρωπαίων πολιτών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μια κατάκτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως και αυτό τίθεται ουσιαστικά εν αμφιβόλο ή έρεται ακριβώς επειδή μας ζητάνε εμάς να έχουμε τα ανοιχτά σύνορα εδώ. Πολύ οξύμορο αυτό. Δηλαδή περιορίζεται η ελεύθερη μετακίνηση Ευρωπαίων εντός Ευρώπης διότι δεν περιορίζεται η παράνομη είσοδος τρίτων στην Ευρώπη. Αυτό μόνο οι Βρυξέλλες μπορούν να το πετύχουν. Δηλαδή να περιορίσουν μια κορυφαία κατάκτηση, την ελεύθερη διακίνηση, που είναι μια από τις βασικές, από τις θεμελιώδεις ελευθερίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι. Άνθρωποι, κεφάλαια, υπηρεσίες, προϊόντα κλπ. Αυτά τέσσερα είναι, έτσι, οι ελευθερίες διακίνησης εντός Ευρώπης. Και το ένα καταργείται, το πιο βασικό, η ελεύθερη μετακίνηση εντός Ευρώπης πολιτών, γιατί δεν περιορίζεται η παράνομη είσοδος ξένων πολιτών. Ακριβώς. Θεωρώ λοιπόν πλέον. Γιατί βλέπουμε και αυτά που ανέφερα για την Κύπρο, αλλά και κυρίως αυτά που γίνονται στη Γερμανία, όπου τις θέσεις κατά των μεταναστευτικών ροών και κατά των ανοιχτών συνόρων, να σημειώσουμε ότι δεν τις παίρνουν μόνο τα υποτιθέμενα ακροδεξιά κόμματα, κυρίως το AfD, αλλά και το κομμουνιστικό, ή μάλλον η Sarah Wagenknecht, το BSW το λεγόμενο κόμμα, yeah. Το οποίο είναι η προέλευσή της είναι από το Κομμουνιστικό Κόμμα της Γερμανίας, πριν από την Ανατολική Γερμανία. Και άρα είναι από όλες τις μεριές του φάσματος. Και οι φιλελεύθεροι. Οι φιλελεύθεροι έθεσαν τελεσίγραφο στον Σόλτς. Ότι αν δεν σκληρύνει την στάση στο μεταναστευτικό, δεν θα στηρίξουν. Δεν θα στηρίζουν. Άρα είναι συνολικό στη Γερμανία. Άρα λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι αυτό το συμπέρασμα και αυτό πρωτίστως είναι σημαντικό για την Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα έχει και άλλα ζητήματα. Έχει το στρατηγικό θέμα απέναντί της απειλής με την Τουρκία. Και θα έπρεπε η Ελλάδα να είναι πολύ περισσότερο ανήσυχη για το ότι στη χώρα έρχονται άτομα που έχουν πιο πολλά κοινά με αυτόν που μας απειλεί παρά με εμάς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα πρέπει λοιπόν να ανησυχούμε, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει ένα έλλειμμα πολιτικής βούλησης. Πολλοί λένε ότι δεν λύνεται, είναι πολύ δύσκολο. Λύνεται μια χαρά, αρκεί να υπάρξει μια πολιτική που θα υπάρχει σωστή επιτήρηση στα σύνορα και παροχή αντικινήτρων. Εντάξει, να γίνονται δεκτοί αυτοί που θέλουν να υποβάλουν άσυλο, να υπάρχουν όμως και κάποιοι αυτοματισμοί, κάποιοι κόφτες. Δηλαδή, δεν μπορείς να εξέλθει από το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης. Εκεί πήγες με χαρτιά, με όλα τα στοιχεία που απαιτούνται. Και μετά να βαπτίζεσαι πρόσφυγας. Και μετά να τα χάνεις και να μου λες: εγώ θέλω άσυλο. Μάλιστα. Αν έρχεσαι από χώρες που δεν υπάρχει πόλεμος, δεν μπορείς να ζητάς άσυλο. Εκτός αν υπάρχει μια πολύ ειδική περίπτωση που μπορείς να την αποδείξεις. Όταν λοιπόν κατεβάσεις το ρυθμό εγκρίσεων από το 50% στο 5%, στο 8%, γιατί αυτό είναι το σωστό. Οι υπόλοιποι που κρίνονται πλέον οριστικά ως παράνομοι μετανάστες θα πρέπει να τοποθετούνται σε κλειστά προαναχωρησιακά κέντρα όπου εκεί με κάποιο τρόπο ή θα απελαθούν ή θα τους δώσουν και κάποια κίνητρα να φύγουν. Αυτό θα είναι το πρώτο κύμα. Το επόμενο κύμα θα σκεφτεί πολύ αν θα πρέπει να έρθει εδώ πέρα. Αυτή για μένα είναι απλή η λύση και νόμιμη λύση του μεταναστευτικού, αλλά απαιτεί πολιτική βούληση. Και απαιτεί πολιτικές ηγεσίες που προτάσουν το εθνικό συμφέρον και όχι το αν θα είναι αρεστές στις Βρυξέλλες. Όπου οι Βρυξέλλες προσαρμόζονται μια χαρά. Δηλαδή και με την Ιταλία προσαρμόστηκαν, η οποία έκλεισε συμφωνία με την Αλβανία να εξετάζονται εκεί
τα αιτήματα ασύλου. Προσαρμόζονται μια χαρά με τη Γερμανία, η οποία έκλεισε τα σύνορα και ανέστειλε την Σέγγεν. Προσαρμόζονται μια χαρά με την Πολωνία, η οποία και με τον Τούσκ, κατεξοχήν Ευρωπαίος αξιωματούχος, φιλοευρωπαίος, έτσι, εμβληματική μορφή της, του Ευρωπαϊκού Συστήματος, και αυτό συνέχισε την πολιτική των προκατόχων του. Κανένας μετανάστης στην Πολωνία, ο Τούσκ, έτσι, όχι οι προηγούμενοι. Μια χαρά προσαρμόζονται. Απλά είναι όπου βρουν. Όπου βρουν τα κάνουν. Εδώ οι δικοί μας έχουν αποφασίσει να είναι αρεστοί σε κέντρα τα οποία δεν έχουν να κάνουν, δεν έχουν καμία ανησυχία και κανένα συμφέρον πασιρωτώσει, άμεσο τουλάχιστον, στο τι συμβαίνει στη χώρα. Αν είναι βολικοί οι δικοί μας, βολεύονται και οι Βρυξέλλες. Όποιος κάνει πολιτική και είναι αποφασισμένος, προσαρμόζονται και οι άλλοι σε αυτή την πολιτική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάσο. Καλή συνέχεια. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.